Αντιμέτωπες με τις διαταραχές του αυτιστικού φάσματος είναι πλέον πολλές οικογένειες Ελλήνων, όπως προκύπτει από τα στοιχεία μελέτης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Βάσει των στοιχείων, περισσότερο από 1 στα 10 Ελληνόπουλα ηλικίας 10 και 11 ετών εμφανίζουν διαταραχή αυτιστικού φάσματος, με τα αγόρια να είναι τετραπλάσια από ό,τι τα κορίτσια. Ωστόσο, η διάγνωσή τους δεν έγινε πρόημα αλλά όψιμα, καθώς τα περισσότερα είχαν ηλικία 4 έως 10 ετών όταν ανιχνεύθηκε η διαταραχή τους. Ο αυτισμός αυξήθηκε πάρα πολύ. Από το 2009, που ήταν 1 προς 110 οι γεννήσεις, γεννιόταν ένα άτομο με αυτισμό. Τώρα πλέον διεθνώς μιλάμε για 1 προς 59 άτομα, δηλαδή ουσιαστικά στις 100 γεννήσεις πιθανά 2 παιδιά θα είναι στο αυτιστικό φάσμα. Η διασπορά των διαταραχών αυτιστικού φάσματος, αναφέρουν οι επιστήμονες, παρουσιάζει μεγάλη διακύμανση μεταξύ των 13 περιφερειών και των 54 νομών της Ελλάδας, ενώ σημαντική διακύμανση μεταξύ περιφερειών και νομών παρατηρείται και στην ηλικία πρώτης διάγνωσης του αυτισμού. Φυσικά, βέβαια, το φάσμα του διάχυτων των αναπτυξιακών διαταραχών δεν είναι παιδιά όπως τα φανταζόμαστε, με πολλές δυσκολίες και δυσκολίες που δεν μπορούν να αυτονομηθούν με πρώιμη παρέμβαση, με πάρα πολύ σκληρή δουλειά σε όλα τα επίπεδα. Βελτιώνονται πάρα πολύ και μπορούν να γίνουν τυπικοί ενήλικες, αυτόνομοι, να έχουν το δικό τους χώρο, τη δική τους δουλειά. Όπως τονίζει στην Κρήτη TV η Ειρήνη Κλάδου, ως πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ρεθύμνου, αλλά και ως εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής, το ζητούμενο για κάθε γονέα είναι το παιδί που ανήκει στο αυτιστικό φάσμα να αγκαλιάζεται από την κοινωνία και την πολιτεία. Στην πράξη όμως αυτό δεν συμβαίνει, αφού και φέτος στα ελληνικά σχολεία οι ελλείψεις εκπαιδευτικούς παράλληλης στήριξης είναι τραγικές. Η ύπαρξη παράλληλης στήριξης βοηθάει τα παιδιά να είναι στο σχολικό περιβάλλον τυπικά οργανωμένα και να μπορούν να συμμετέχουν ώστε να περάσουν από τη μία ομάδα, ηλικιακή ομάδα στην άλλη. Ο αυτισμός φέρνει δυσκολίες στην κοινωνικότητα ενός παιδιού. Οπότε υπάρχουν δυσκολίες ουσιαστικά ένταξη στο σχολικό περιβάλλον. Όταν λοιπόν δεν αγκαλιαστεί αυτό από όλο το πλαίσιο, είναι πολύ δύσκολο. Πραγματικά πέφτουν τα παιδιά θύματα bullying. Είναι πολύ συχνό φαινόμενο. Και ενώ φέτος τα κενά σε εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής καλύφθηκαν έγκαιρα, στο Ρέθυμνο παραμένει το κτηριακό πρόβλημα των αντίστοιχων σχολείων λόγω της εστέγασης 3 μονάδων ειδικής αγωγής σε ελάχιστα τετραγωνικά μέτρα. Με άλλα λόγια, τα σχολεία αυτά τείνουν να μετατραπούν σε ένα εργαστήριο κορονοϊού. Αγωνιούμε, καρδιοχτυπούμε, προσπαθούμε και ελπίζουμε ότι κάθε μέρα θα πηγαίνουν όλα καλύτερα. Και φυσικά τα στέλνουμε σχολείο, γιατί και οι γονείς είμαστε εργαζόμενοι και προσπαθούμε να βιοπορήσουμε για να ζήσουμε και να οργανώσουμε και όλα αυτά που κάνουμε για τα παιδιά μας, τα οποία κοστίζουν πάρα πολύ.